Το σημαντικότερο είναι ότι δεν είχαμε θύματα. Ήταν 9 Νοεμβρίου 2018, όταν ένα τμήμα της γέφυρας στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού στην Καβάλα πέσε μετά από το πέρασμα ενός γερανοφόρου οχήματος, χωρίς ωστόσο και ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Η γέφυρα είναι πολύ παλιά. Έχουμε περάσει άπειρες φορές από εδώ συνέχεια, καθημερινά περνάμε κιόλας. Με συνοδεία, τα πάντα ό,τι χρειάζεται και είμαστε και εντάξει σε όλα τα έγγραφά μας. Αυτό δεν μπορεί να πει. Δεν τίθεται ζήτημα με το όχημά σας, να τονίσουμε. Το θέμα όχι, δεν έχει κανένα απαγορευτικό η γέφυρα, ούτε καν ανάξονα πόσο να περνάς, ούτε ορίζει πόσο βάρος λέει η γέφυρα. Το σημαντικότερο, έχω γίνει λίγο κουραστική να το λέω, αλλά πραγματικά το πιστεύω. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν είχαμε θύματα και τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθούν με ασφάλεια τα βαριά οχήματα, το βαρύ όχημα που υπάρχει πάνω στο κατάστρωμα της γέφυρας. Και με την βοήθεια εμπειρογνωμόνων, ειδικών εξειδικευμένων πάνω στο θέμα των γεφυρών. Η επιχείρηση η οποία ακολούθησε για την απομάκρυση των οχημάτων από τη γέφυρα που κατέρευσε ήταν μαραθώνια και διήρκησε πάνω από 5 ώρες. Αναμφίβολα ένα πολύ δύσκολο και στενάχωρο περιστατικό. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, αυτό είναι το πρώτο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι με μία πρώτη οπτική επαφή και με πολλούς συναδέλφους μου που μίλησα, είχα την ευκαιρία να μιλήσω και εδώ και στη Θεσσαλονίκη και στη Θράκη, στα αντίστοιχα επιμελητήρια, βλέπω ότι η όλη ιστορία οφείλεται σε μία διάβρωση του έργου από τη θάλασσα. Προφανώς κάποια έργα που γίναν προδιετίας από ό,τι ξέρω δεν απέδωσαν ή απέδωσαν πλημελώς. Το θέμα είναι τώρα να πάμε σε μία ανάσυρση του γερανού των 50 τόνων που είναι και επικίνδυνο να έχει πάρει κλίση και να έχουμε και καμία πτώση προς τη θάλασσα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν και εύκολα, αλλά για μας δεν ήταν και ιδιαίτερα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό είναι το αντικείμενο της εργασίας μας. Τα προβλήματα τα συναντάμε καθημερινά, βέβαια όχι οι γερανοί να κρεμίζονται σε γέφυρες. Όλα αυτά και φυσικά μετά το πανελλαδικό ενδιαφέρον, πάνω στην πεσμένη γέφυρα της Καβάλας, έφεραν και την επίσκεψη της Υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης το πρωί του Σαββάτου 10 Νοεμβρίου 2018, εκεί όπου πραγματοποίησε αυτοψία στην πεσμένη γέφυρα, ενώ ακολούθησε μάλιστα και σύσκεψη παρουσία των αρμόδιων φορέων. Άνοιξε η άσφαλτος, μέσα ο γερανός, ευτυχώς υπήρχαν βράχια από κάτω που τον κράτησαν, αλλά αυτό για το οποίο φοβόμασταν τόσα χρόνια έγινε πραγματικότητα. Και τώρα πρέπει πρώτα να ψάξουμε να βρούμε τι φταίει, ποιος φταίει, τι γίνεται και από εκεί και μετά πώς θα το αποκαταστήσουμε. Αυτό για το οποίο φοβόσασταν, γιατί από ό,τι ήδη υπήρχε και στο διαδίκτυο τελικά μια σειρά από δημοσιεύματα ότι υπάρχουν είτε προβλήματα στατικότητας είτε λοιπού συντήρησης. Είχατε απευθυνθεί είτε στο Υπουργείο Υποδομών, στην Εγνατία. Εμείς απευθυνθήκαμε την τελευταία φορά στο ΤΕ και έχω 24 Σεπτεμβρίου. Μετά από αίτημα Δημοτικού Συμβούλου. Πρέπει να δούμε. Νομίζω ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τις υποδομές που προβλέπει την σύσταση Μητρώου ηλεκτρονικού για τις υποδομές ακριβώς θα διασφαλίσει την ασφάλεια των υποδομών, μιας και προβλέπει για όλους τους φορείς την καταγραφή της κατασκευής των υποδομών, αλλά και της συντήρησης και φυσικά του ελέγχου, έτσι ώστε να μην έχουμε από εδώ και πέρα τουλάχιστον άλλα τέτοια ζητήματα. Λίγες ώρες μετά το συμβάν, η Εγνατία Οδός ανταποκρίθηκε μετά από εντολή του Υπουργού. Στείλαμε κλιμάκιο μηχανικών, ήταν εδώ το βράδυ, έγινε με επιτυχία νομίζω ο απεγκλωβισμός του γερανού. Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι εξαιρετικά σπουδαίος και για την πόλη της Καβάλας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, γιατί εξυπηρετεί όλους τους πολίτες από την ανατολική πλευρά του νομού, από το Δήμο Χρυσούπολης και από το ανατολικό κομμάτι του Δήμου Καβάλας. Μάλιστα για το συμβάν είχε αναφερθεί η ίδια η Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κατρίνα Νοτοπούλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΝΑ Channel.
Και σήμερα πήγαμε, μεταβήκαμε εκεί με τον κύριο Γιαννακίδη αλλά και τον πρόεδρο της Εγνατίας Οδού προκειμένου να κάνουμε τη σύσκεψη στην οποία αναφέρεστε και μια επιτόπια αυτοψία. Όπως είπα και χθες, δεν σας κρύβω τον προβληματισμό μου. Από ό,τι καταλάβαμε μετά, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, πιθανότατα πρέπει να ξαναφτιαχτεί. Επίσης, το ένα τσάνελ είχε πραγματοποιήσει και τη δική του αυτοψία κάτω από την γέφυρα, καθώς από ό,τι φαίνεται, εάν δεν υποχωρούσε εκείνη τη στιγμή, θα υποχωρούσε σίγουρα στο μέλλον. Βρισκόμαστε κάτω από τη γέφυρα του παλιού νοσοκομείου που χθες ένα τμήμα της κατέρευσε. Σήμερα με την κάμερα του ένα τσάνελ βρισκόμαστε κάτω ακριβώς από τη γέφυρα για να δούμε ποια είναι η πραγματική της εικόνα. Όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας, από τα δοκάρια της γέφυρας έχει υποχωρήσει τον μπετόν και φαίνονται τα σίδερα. Τα σίδερα που σε πολλές των περιπτώσεων φαίνεται να έχουν σκουριάσει και να μην υπάρχουν σχεδόν καθόλου. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και στο κομμάτι το οποίο κατέρευσε. Συνεχίζουμε την καταγραφή μας κάτω από τη γέφυρα. Είμαστε λίγα μέτρα από το σημείο που εχθές το απόγευμα κατέρευσε ένα τμήμα της. Όπως μπορείτε να δείτε, συνεχίζουν τα δοκάρια να έχουν υποχωρήσει, να έχουν πέσει τα μπετά και να φαίνονται οι μπετόβεργες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πεσμένη γέφυρα της Καβάλας έγινε αντικείμενο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, με την περιφέρεια ωστόσο να αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό και μάλιστα χρηματοδοτήσει πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ μετά από επίσημη συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χρήστου Μέτιου από την Καβάλα. Η ημερομηνία έδειχνε 5 Φεβρουαρίου 2019. Η περιφέρεια αναλαμβάνει να εξασφαλίσει ένα ποσό έως τα 5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας, δηλαδή από τον δικό μας προϋπολογισμό. Έτσι ώστε η Εγνατία Οδός, μέσω προφανώς προγραμματικής σύμβασης, να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες μελέτες, αλλά και στο έργο που θα προκύψει. Οι μελέτες λοιπόν αποκατάστασης αφορούν τι? Πρώτον, μελέτη στατικής επάρκειας. Πρέπει να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας, έτσι ώστε να εξεταστεί τι από τη γέφυρα μπορεί να αξιοποιηθεί και τι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Δεν είμαι και τεχνικός, ναι, θα πρέπει να το ομοκρίνουμε. Αυτό έχει να κάνει τόσο με τα υποστηλώματα, η Ευαγγελία θα με βοηθήσει αν δεν το διατυπώσω σωστά, δηλαδή τα βάθρα της γέφυρας, όσο και το επίπεδο, το οδόστρωμα, το κατάστρωμα όπως λέμε. Επομένως, τι από αυτά, ένα τμήμα αυτών, το σύνολο, αυτό θα το δείξει η μελέτη στατικότητα. Ωστόσο το πρόβλημα παρέμεινε κυρίως λόγω της κυκλοφορίας των οχημάτων, με αποτέλεσμα ο Δήμος Καβάλας να ζητήσει ακόμη και την βοήθεια του Ελληνικού Στρατού και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, με τις τότε σκέψεις να κάνουν λόγο για τοποθέτηση γέφυρας τύπου Μπέιλι στο σημείο. Αρχές Απρίλη ήρθαν όντως με εντολή του Υπουργού Εθνικής Αμήνης για να κάνουν αυτοψία. Μετά το έγγραφο το οποίο απέστειλε η Δήμαρχος, η κυρία Δήμητρα Τσανάκα, μιλήσαμε μηχανική, στρατιωτική, μηχανική βέβαια στο επάγγελμα, μιλήσαμε καθαρά για τεχνικά ζητήματα. Η συζήτηση θα συνεχιστεί και επί χάρτου στο γραφείο. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να τελεσφορήσει η όλη τοποθέτηση της γέφυρας τύπου Μπέιλι. Υπάρχουν δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν φαίνεται πως τελεσφόρησε και ερχόμαστε στο σήμερα και πιο συγκεκριμένα μετά την προγραμματική σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί πλέον μεταξύ Περιφέρειας και Εγνατία Οδός ΑΕ, στην οποία αναφέρονται συγκεκριμένοι παράμετροι για το μέλλον της πεσμένης γέφυρας της Καβάλας. Ναι, σήμερα είχα την επίσκεψη του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στους ανεπόμενους αγροπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου του κ. Παράσχο, όπου υπογράψαμε την προγραμματική σύμβαση για την γέφυρα της Καβάλας στο λιμάνι. Βάλαμε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα και για τις μελέτες και για την κατασκευή της γέφυρας και θέλω να πιστεύω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η υπόθεση θα τελειώσει. Μάλιστα. Οπότε έχει γίνει το πρώτο βήμα, έτσι? Ναι, έγινε το πρώτο βήμα και μάλιστα με ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα σε όλες τις φάσεις, μελέτη και κατασκευή.